Είναι στα αλήθεια θλιβερό να ξεπουλάμε την πολιτιστική κληρονομιά μας, να προδίδουμε τους αρχαίους μας προγόνους και την υψηλότατη ιδέα του ελληνισμού. Όχι, απολύτως δεν συμφωνώ με το δανεισμό του πολιτισμού μας, έστω και για ένα μυριοστιμόριο της στιγμής. Οι ξένοι φίλοι μας, ας αρκεστούν να έρχονται στην Ελλάδα, να βλέπουν τις αρχαιότητές μας που τόσο θαυμάζουν και ας παραδειγματιστούν τουλάχιστον από τους προγόνους μας να δημιουργήσουν και ένα δικό τους στο κάτω-κάτω της γραφής νεότερο πολιτισμό, όπως το έκαναν και οι Ιταλοί και οι Γάλλοι της Αναγέννησης, έστω και αν βασίστηκαν στον δικό μας. Ας παραδειγματιστούν και οι νεότεροι. Θεωρώ απρέπεια τουλάχιστον προς τους προγόνους μας και τον ελληνικό πολιτισμό μετά τις καταστροφές από αλλόφιλους κατά το πέρασμα του χρόνου και τις τύπου ελγίνιες κλοπές να ξεριζώνουν από το φυσικό τους περιβάλλον τους αρχαιολογικούς μας θησαυρούς. Τους θησαυρούς του πολιτισμού και της τέχνης για να τους περιφέρουν άσκοπα δεξιά και αριστερά και εξ αυτών να καρπούνται πάντες άλλοι κάθε είδους κερδοφορία. Άραγε, αυτοί οι ξένοι που μας θαυμάζουν θα μας δάνειζαν ποτέ για 25 χρόνια μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, όπως για παράδειγμα πίνακες του Γκρέκο, του Λοτρέκ, του Βαν Γκόγκ, τις σιδεριές από τα παλάτια των Βερσαλιών ή του Μπάκιχαμ, τη χρυσοπίκυλτη επίπλωση του Ερμιτάζ ή ό,τι άλλο τη ζητούσαμε. Και σε προσωπικό ακόμη επίπεδο όσοι εμπλέκονται θα μας δάνειζαν για 25 και άλλα 25 χρόνια κάτι πολύτιμο μέσα από τα σπίτια τους. Και αν υποθέσουμε πως μετά 25 ή 50 χρόνια μια άλλη χώρα μας ζητήσει το ίδιο άγαλμα για παράδειγμα για άλλα τόσα χρόνια και ύστερα άλλοι και άλλοι, τότε κατά πόσον θα παραμείνουν πλέον δικά μας αυτά τα ιερά κληροδοτήματα των αιώνων και των αρχαίων προγόνων μας.